Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Είναι μαζί μας σήμερα στο Δελτίο. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης έχουν χαρακτήρα επιδότησης. Λύνουν το πρόβλημα όμως αυτή την ώρα, κύριε Υπουργέ. Θέλω την εκτίμησή σας και γενικότερα για την εικόνα και αν η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Καταρχήν το πρόβλημα είναι ότι το αέριο σήμερα που μιλάμε είναι στα 145 ευρώ και το πετρέλαιο στα 118 διεθνώς. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ναι, το οποίο καμία οικονομία και μάλιστα μια μικρή οικονομία όπως η δική μας δεν μπορεί να το λύσει από μόνη της. Θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση του προβλήματος όταν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος. Ναι. Μέχρι τότε αναγκαστικά παρεμβαίνουμε πυροσβεστικά στο βαθμό που μπορούμε και έχουμε το δημοσιονομικό χώρο, διότι κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα οδηγεί σε μικρότερο ΑΕΠ. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, όταν πληρώνουμε πιο ακριβά το αέριο που αγοράζουμε από τη Ρωσία ή από όπου αλλού και το πετρέλαιο που αγοράζουμε από, ας πούμε, τη Σαουδική Αραβία, μειώνεται ο πλούτος όλος, ο ελληνικός, για αυτή τη χρονιά. Εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε ένα πολύ ψηλό ρυθμό ανάπτυξης που πετύχαμε μετά την πανδημία, στην έξοδο από την πανδημία, και έτσι λόγω της ανάπτυξης των επενδύσεων και των εξαγωγών, γιατί είναι κυρίως επενδύσεις και εξαγωγές η ανάπτυξη που έχουμε, μετριάζεται κάπως το χτύπημα που τρώμε από τον πληθωρισμό. Έχουμε κάνει μεγάλες παρεμβάσεις, παρά το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα με πολύ υψηλό χρέος. Mm-hmm. Έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή παρέμβαση με βάση το Bloomberg, η μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Αλλά χρειάζεται προσοχή σε αυτή τη φάση, μεγάλη προσοχή, διότι έχετε ταυτόχρονα και την άνοδο των επιτοκίων, των κρατικών ομολόγων, έχετε και τον πληθωρισμό των εξωγενή, και προσπαθούμε να τον αντισταθμίσουμε με αυτά που κάνουμε εμείς. Μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, εξαγωγές, τουρισμός. Mm-hmm. Μάλιστα. Στο ΦΠΑ γιατί δεν παρεμβαίνετε, κύριε Υπουργέ? Είναι κάτι για το οποίο κατηγορείστε πολύ έντονα και από πλευράς αντιπολίτευσης. Έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη, λέει η αντιπολίτευση. Επειδή η αντιπολίτευση φρόντισε σε χρόνο που δεν υπήρχε πρόβλημα να αυξήσει, θυμίζω, το φόρο των καυσίμων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον φόρο των καυσίμων, ο οποίος διαμαρτύρεται. Από εκεί και πέρα, εμείς προτιμούμε τα χρήματα που εξασφαλίζουμε το δημοσιονομικό χώρο να τον δίνουμε περισσότερο αναλογικά και όχι να τον λαμβάνουν άνθρωποι που τον έχουν, να λαμβάνουν τα περισσότερα χρήματα άνθρωποι που έχουν λιγότερη ανάγκη. Ναι. Γιατί σας θυμίζω ότι από την ώρα που θα μειώσουμε το ΦΠΑ, αυτό για τη βενζίνη κουβεντιάζουμε, αυτό αμέσως θα έχει μεγαλύτερη βοήθεια σε αυτούς που ξοδεύουν περισσότερη βενζίνη. Κάποιος δηλαδή που έχει οικονομική άνεση μεγάλη και ξοδεύει περισσότερη βενζίνη θα πάρει τα πιο πολλά χρήματα. Επειδή τα χρήματα είναι λίγα, προτιμούμε να τα δίνουμε ισότιμα. Και να τα ξοδέψει, λέει, ο καθένας δηλαδή όπου θέλει. Επίσης παρατηρούμε ότι πάρα πολλοί προτιμούν να, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στο λεκανοπέδιο και ιδιαίτερα, να τα ξοδεύουν σε άλλα πράγματα και να χρησιμοποιούν περισσότερο μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν έχουμε αυξήσει τα κόστη. Συνεπώς, όταν έχεις περιορισμένους πόρους, δεν είναι εποχή για να κάνεις εύκολες κουβέντες. Mm-hmm. Πρέπει να προσπαθείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, ακριβώς διότι πόρη είναι περιορισμένη και η περίοδος πολύ δύσκολη. Αυτή είναι η νέα επιδότηση στα καύσιμα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ναι. Ποια θα είναι, κατά πόσο αυξημένη θα είναι, θέλετε να μας δώσετε ένα ποσοστό? Έχει καθοριστεί αυτή την ώρα? Θα οριστικοποιηθεί. Θα είναι κατά τη αυξημένη, τα υπόλοιπα από εβδομάδα. Θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, πάντως έχετε πει. Κατά τη καλύτερη από την προηγούμενη. Και θα δοθεί μία φορά. Θα λέμε
Όπως και οι προηγούμενοι, θα είναι τρίμηνη και θα δοθεί μία φορά ή κάθε μήνα? Θα είναι στη λογική της προηγούμενης. Μάλιστα. Αύριο ανοίγει και η πλατφόρμα για την επιδότηση των 600 ευρώ για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Μέχρι 600, και εκεί θέλω να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις, κύριε Υπουργέ, γιατί το ερώτημα είναι πόσοι θα ωφεληθούν και από τι θα εξαρτηθεί αυτό. Πόσοι θα ωφεληθούν? Θα ωφεληθούν αυτοί που θα μπουν στην πλατφόρμα και για να εξυπηρετούν τους λογαριασμούς. Ναι. Ποιοι όμως θα λάβουν την ανώτερη τιμή της επιδότησης, τα 600 ευρώ? Ακούστε, το σύστημα είναι απλό. Ναι. Είναι λογαριασμοί που παρέλαβες από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου. Σε αυτούς τους λογαριασμούς βλέπουμε την ρήτρα αναπροσαρμογής, που είναι η αύξηση. Ναι. Αφαιρούμε από αυτή τη ρήτρα την κρατική έκπτωση και την έκπτωση του τυχόν έκπτωση του παρόχου και μένει η αύξηση που πλήρωσες. Αυτή την αύξηση που πλήρωσες παίρνεις το 60%, το παίρνεις πίσω με δύο προϋποθέσεις. Αυτό το ποσό μπορεί να φτάσει το πολύ μέχρι 600 ευρώ και πρέπει να έχεις τουλάχιστον μια αύξηση 30 ευρώ για να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Δεν έχει νόημα να στείλουμε 5-10 ευρώ σε κάποιους που είχαν πολύ μικρές αυξήσεις. Ναι. Παίζει και ρόλο δηλαδή και η ημερομηνία έκδοσης του κάθε λογαριασμού? Τι λογαριασμού έχει στα χέρια του ο καταναλωτής? Αυτό είναι το μόνο που παίζει ρόλο, η ημερομηνία έκδοσης. Γιατί η ημερομηνία έκδοσης καλύπτει στην ουσία μία περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι το Μάιο. Τον Απρίλιο. Ναι. Απρίλιο-Μάιο, που είναι η καρδιά της κρίσης. Που ήταν ήδη δηλαδή αυξημένοι οι λογαριασμοί. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο και στην αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν θα επηρεάσει όλα τα δάνεια, κύριε Υπουργέ, όλους τους δανειολήπτες αυτή η αλλαγή? Προφανώς, αν αυτοί που έχουν κειμενόμενα επιτόκια θα επηρεαστούν. Όπως θα επηρεαστούν και αυτοί που έχουν καταθέσεις. Θετικά αυτοί που έχουν καταθέσεις, αρνητικά αυτοί που έχουν δάνεια. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο χέρι μας, το κάνει και η Ευρωπαϊκή και η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα, το κάνει πιο επιθετικά από την Ευρωπαϊκή, και για να καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα πράγματα, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει μικρές αυξήσεις επιτοκίων, θα έχουμε μια άνοδο του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ, που σημαίνει ότι θα πληρώνουμε πιο ακριβά καύσιμα. Ακόμη πιο ακριβά. Συνεπώς, είναι μια γενικά δύσκολη κατάσταση για ολόκληρο τον κόσμο που έχει προκαλέσει αυτός ο παρανοϊκός πόλεμος που εξαπέλυσε, και δολοφονικός που εξαπέλυσαν. Άρα μόνο τα κλιμακούμενα δάνεια, μας λέτε, θα επηρεάσει για αρχή, και δεν ξέρουμε και το ύψος. Αυτοί που έχουν ακόμη κειμενόμενο επιτόκιο. Αυτοί που έχουν κειμενόμενο, μάλιστα. Τώρα, σταθερό επιτόκιο, έχει κλεισμένο το επιτόκιο. Όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα δάνεια από εκεί. Εκεί θα επηρεαστούν προφανώς, αλλά όχι στην πρώτη φάση. Ναι. Στην πρώτη φάση ακόμη είμαστε σε δάνεια με μικρό επιτόκιο. Τα πρώτα 1,6 δις πηγαίνουν με 0,35, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουν. Σήμερα έχουμε 600 επενδυτικά σχέδια που είναι υπό επεξεργασία, και έχουμε 20 που φτάσαμε σε υποβολή κανονικής αίτησης, με επενδύσεις ύψους συνολικά σε αυτά τα 20 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό και γρήγορο εργαλείο και θα βοηθήσει πολύ την ελληνική οικονομία στο επόμενο διάστημα. Διαχειρίζεστε τους πόρους γενικότερα, τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι προοπτικές δίνει, κύριε Υπουργέ? Τι προοπτικές δίνει? Μας δίνει την προοπτική να αντέξουμε αυτή την κρίση, την φοβερή την οποία ζούμε του πληθωρισμού, κρατώντας έναν θετικό και καλό ρυθμό ανάπτυξης. Και επειδή ζούμε και μια και νέα... ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του επενδυτικού κενού, που είναι ένα πρόβλημα
ζωτικό για τη χώρα και να μπορέσουμε να έχουμε επενδύσεις και εξαγωγές, που σημαίνει να αντέξουμε σε αυτή την δεύτερη μεγάλη θύελλα, τρίτη αν βάλω και τους Τούρκους μέσα. Είναι και αυτό βεβαίως πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή, αποτελεί μια ανάσα, μια ελπίδα το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, θέλω να μου αναφέρετε τι προβλέπετε και για τους μισθούς. Γιατί ζούμε μια νέα πραγματικότητα και στην αγορά εργασίας και η ζωή ίδια απαιτεί μεγαλύτερους μισθούς και στον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε, έτσι είναι. Γι' αυτό που κάναμε την αύξηση στον κατώτερο μισθό, που είναι αξιόλογη, και ταυτόχρονα βλέπουμε μία, και αυτό είναι το θετικό, μία μείωση της ανεργίας και μία πίεση στην αγορά εργασίας που θα οδηγήσει ή και οδηγεί ήδη σε άνοδο των μισθών που δεν ρυθμίζονται από το κατώτερο μισθό, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία. Οι επιχειρήσεις θα έχουν ένα τζίρο σε ένα ΑΕΠ που θα φτάσει από τα 183 δισεκατομμύρια το 2021 στα 197 δισεκατομμύρια το 2022. Θα έχουμε δηλαδή μια αύξηση τζίρου των επιχειρήσεων και η αύξηση τζίρου οδηγεί και σε αυξήσεις μισθών αναγκαστικά. Εκτός λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις που ήδη γνωρίζουμε, έχετε θέσει κάποιο άλλο μέτρο σε προτεραιότητα? Κοιτάξτε, έχουμε όλο το Ταμείο Ανάκαμψης είναι διαφανές. Ό,τι μπαίνει μέσα στο... Ό,τι εντάσσεται, δημοσιεύεται την ίδια μέρα. Το βλέπουν οι πολίτες. Έχουμε ως τώρα κοντά στα 11 δις εντάξει έργα στο Ταμείο από τις επιδοτήσεις και έχουμε απελευθερώσει τα πρώτα 1,6 δισεκατομμύρια έχουν περάσει στις τράπεζες για να ξεκινήσουν τα δάνεια, σας είπα για τα δάνεια. Ναι. Έχουμε μία αύξηση τώρα των απορροφήσεων, αρχίζουν να εξοδεύεται το εξοικονομώ, μπαίνουν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, ιδίως στον αγροδιατροφή και πρωτογενή τομέα. Έχουμε ένα πακέτο 5 προγράμματα 500 εκατομμύρια που είναι τώρα σε πλήρη εξέλιξη. Συνεπώς θα έχουμε μία έκρηξη επενδύσεων από αυτό το ταμείο και πολλές κοινωνικές επενδύσεις. Πάρτε παράδειγμα το νοσοκομείο της Λαμίας, ας πούμε, που είναι ένα έργο που ήδη έχει μπει μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης βελτίωσή του. Αλλά και πάρα πολλά άλλα. Ο ψήνο 65, που επίσης αφορά την κεντρική Ελλάδα, οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακά, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας δρόμος που δεν φτάνει στον προορισμό του, δεν δουλεύει. Είναι τυφλός. Είναι τυφλός. Τώρα επιτέλους ολοκληρώνεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα εκεί, με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και έπονται πάρα πολλά άλλα. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Πάρα πολλή δουλειά. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να έχουμε ηρεμία και υγεία. Μακάρι. Μακάρι να σας πω ένα καλό νέο σήμερα. Βεβαίως. Ότι πέταξε το πρώτο F-16 Viper και πέταξε καλά. Να υπολογίσετε ότι έχουμε ένα μεγάλο πακέτο αναβάθμισης των F-16, το οποίο ξεκινάει και θα παραδίδονται συνεχώς F-16 κάθε λίγους μήνες αναβαθμισμένα. Είναι αυτό που ζητά η Τουρκία και δεν το έχει λάβει για την ώρα. Τονώνει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτή η είδηση σίγουρα. Πολλά πράγματα και αυτή η κυβέρνηση δίνει τη μάχη σε πολλά επίπεδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει και μια μεγάλη επένδυση σε αναβάθμιση της άμυνάς μας που είχε μείνει πάρα πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια στην προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία αποδεικνύεται σοφή, γιατί βλέπετε ποια είναι η στάση της γειτονικής χώρας με δεδομένο ότι κάνουμε ότι είμαστε ισχυρότεροι αμυντικά. Ας σκεφτεί ο πολίτης τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε... Σε διαφορετική λέτε περίπτωση. Ναι. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να είμαστε ήρεμα, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Και προφανώς πλησιάζουν και οι εκλογές από φθινόπωρο, κύριε Υπουργέ. Ναι, να είστε καλά. Πλησιάζουν εκλογές, κύριε Υπουργέ.
Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα καλό καλοκαίρι σε όλους. Έτσι. Να το Οι εκλογές διευκρινίσουμε. πλησιάζουν γιατί είμαστε ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Ένα χρόνο είμαστε, λέτε. Το, Λοιπόν. μπαίνουμε τώρα στην πράξη στον τελευταίο χρόνο. Γιατί οι εκλογές το αργότερο που θα γίνουν είναι την άνοιξη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.